Και θέλω να καλησπερίσω την κυρία Μέρη Ρησάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Κυρία Ρησάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε σήμερα εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην οποία σας απίφθηνα. Με αφορμή βεβαίως την 6η Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου Ελληνισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο. Νομίζω δίνεται μια τεράστια μάχη τους τελευταίους μήνες. Μια μάχη για να βρεθείτε και στο πλευρό των απόδημων Ελλήνων, αλλά νομίζω έχετε δώσει και μια διάσταση ιστορική στο θέμα μέσα από ένα φωτογραφικό υλικό πλούσιο, το οποίο κάνει το γύρο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Καλώς ήρθατε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και το κανάλι και εσένα. Είναι γεγονός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είσαι πολύ καλά κατατοπισμένος. Ο αγώνας που δίδεται δεν είναι σημερινός, ούτε χθεσινός, ούτε φετινός, ούτε περσινός. Είναι 32 ολόκληρα χρόνια να μαζέψω αυτό το υλικό, το ιστορικό και το φωτογραφικό, όπως λες, το οποίο είναι μέχρι και 127 χρόνια παλιές φωτογραφίες. Που αφορά με επίκεντρο βεβαίως τους απόδημους μόνο, Έλληνες, και μόνο τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι ακριβώς έφυγαν για μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό εδώ και πολλά πολλά χρόνια πριν. Και από όλα τα μέρη του κόσμου βέβαια. Δεν είναι ένα φωτογραφικό υλικό που είναι μόνο από Αμερική ή μόνο από Καναδά, αλλά είναι από όλο τον κόσμο. Σκοπός της συνάντησης αυτής δεν είναι να έρθουν και να τιμηθούν όπως πολλοί νομίζουν απλά και μόνο, γιατί αυτό βέβαια γίνεται, οι Έλληνες διαπρεπείς από διάφορους τομείς και από όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά να γίνει μια διασύνδεση, αν το θέλεις, ή επανασύνδεση για ορισμένους με τον τόπο μας, με τη γενετήρά μας. Βάζω και τον εαυτό μου, γιατί αφού λείπω τόσα χρόνια, όπως είπα προηγουμένως, συγκαταλέγομαι ανάμεσα σε εκείνους. Εμάς όλους μας καίει αυτό που λέγεται νόστος. Και πονάμε, αγαπάμε την πατρίδα μας. Θέλουμε να επαναπατριστούμε. Πολλοί θέλουν πολύ. Βλέπουμε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Φωτογραφίες αυτή τη στιγμή και στην οθόνη μας από το ταξίδι αυτό που κάνει το αρχαιακό φωτογραφικό υλικό το οποίο έχετε στην κατοχή σας με επίκεντρο τους Έλληνες μετανάστες οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα μας για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Ένα φαινόμενο το οποίο ισχύει και σήμερα. Ατυχώς. Ωστόσο, εσείς προσπαθείτε να το φέρετε στην επιφάνεια, να αναδείξετε και τις επιτυχίες των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και τα συναισθήματά τους που βρίσκονται μακριά από την χώρα τους, από την αγαπημένη τους πατρίδα. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το λέω για τους τηλεθεατές. Μιλάμε για μια έκθεση φωτογραφικού υλικού. Δεν είναι έκθεση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι πολύ μεγαλύτερος από μια έκθεση. Και εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα μέσα από το Ζάπιο. Αν κάνω κάποιο λάθος, συγχωρέστε με. Από την Τρίτη Παγκόσμια Συνάντηση που έγινε στο Ζάπιο. Τρίτη. Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς αντέδρασε ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εκεί μέσα από το υλικό και την προσπάθεια την οποία καταβάλλεται εδώ για πολλά χρόνια, κυρία Ρησάκη? Απίστευτα. Χαίρομαι πραγματικά και για το τότε, για το πριν από αυτό, μετά από αυτό, στην αρχαία Ολυμπία, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, στην Ολυμπιακή Ακαδημία, πέρυσι στον Ιάρχος, αλλά και φέτος στην Κρήτη. Φέτος θεώρησα σκόπιμο ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση που, όπως βλέπετε εκεί, είναι οι καλεσμένοι μας από το εξωτερικό, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι μας αγκαλιάζουν στην Ελλάδα. Φέτος είναι τρομερό το ενδιαφέρον που υπάρχει και χαίρομαι. Ήθελα να το κάνω στην Κρήτη, στον τόπο μας. Ήταν το έτος Ερωτόκριτου. Γι' αυτό έχουμε και ένα αφιέρωμα. Έτσι ανοίγει και η βραδιά με το αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο. Στην πορεία, βέβαια, έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στον Ποντιακό Ελληνισμό για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας. Γιατί φέρνουμε ακόμα και από Ρωσία για να τιμήσουμε Έλληνες επιχειρηματίες. Έλληνες και οι οποίοι τι έχουν πετύχει, έτσι να μας δώσετε λίγο το σφιγμό. Όπως για παράδειγμα, θέλω να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Από τον εμπορικό μέχρι τον πολιτικό τομέα, μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει τον ιατρικό, τον επιστημονικό. Πέρυσι είχαμε τιμήσει τον Γιουρτζίχιν, τον Γραμματικόπουλο, ο οποίος ήταν ο κοσμοναύτης μας. Ελληνικής καταγωγής, η μητέρα του από τη Χίο. Αλλά βέβαια είχαμε και το δεύτερο κοσμοναύτη μετά τον Γκάγκερη, που ήταν ο Κοκκινάκης από το Ηράκλειο και του οποίου το όνομα έχει δοθεί στην Νότια Ρωσία, τώρα στο αεροδρόμιο. Έχουμε και στη Ρωσία λοιπόν, και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αυστραλία και σε όλα τα μέρη του κόσμου έχουμε φοβερές προσωπικότητες Ελλήνων. Πολύ δε περισσότερο στον ιατρικό χώρο που πολλές φορές καίει τον Έλληνα και λέει πού θα βρω ένα καλό γιατρό στο εξωτερικό να πάω, ειδικά όταν έχουν σοβαρά προβλήματα και δει σε κάποια κέρα σημεία. Είναι σκοπός σας έτσι, η διασύνδεση και αυτών των προσώπων με τον τόπο τους αφενός και κατά δεύτερον ο απλός κόσμος, οι κριτικοί, οι Έλληνες γενικότερα να καταφέρουν κάποια στιγμή να βοηθηθούν ενδεχομένως και από τους Έλληνες του εξωτερικού, αυτούς που έχουν διαπρέψει. Βοηθούνται κάθε μέρα. Είναι ένας από τους στόχους αυτούς. Μα προς Θεού. Προς Θεού. Προσπαθείτε να το πετύχετε. Φεβρουάριο, στις αρχές Φεβρουαρίου,
να το πω έτσι, αν με επιτραπεί, μεσολάβησα για να χειρουργηθεί ένα κοριτσάκι από τα Χανιά 5 χρονών. Το γνωρίζουμε, ήθελα να το αναφέρω, αλλά μια στιγμή από αυτό το γιατρό, παρακαλώ, προχωρήστε. Από αυτό το γιατρό, από ένα. Έτσι. 17.000 επεμβάσεις σε παιδιά, φαντάζεστε. Χειρούργησε ένα παιδάκι που το κόστος, δεν θέλω καν να το αναφέρω ποιο θα ήταν και αν ποτέ θα υπήρχε η δυνατότητα να χειρουργηθεί αυτό το παιδί. Έχουμε και μια δεύτερη προσφορά από τον ίδιο γιατρό να γίνει μια δεύτερη επέμβαση ή και όσες χρειαστούν. Έχουμε το γενετιστή μας, τον Πάντο, που αυτή τη στιγμή έρχεται για να τον τιμήσουμε. Έχει έρθει από Αυστραλία, έχει δημιουργήσει το γένεση στην Αθήνα και προσφέρει και δύο εξωσωματικές εντελώς δωρεάν για δύο κοπέλες που δεν κάνουν παιδιά. Έχουμε τον γιατρό μας, τον Χαμογεωργάκη, από την Αμερική, από το Ντιτρόιτ, ο οποίος κάνει μεταμοσχεύση τεχνητής καρδιάς και οργάνων και πριν λίγους μήνες προσφέρθηκε να φύγει από την Αμερική να πάει στη Γερμανία να χειρουργήσει. Ένα κριτικόπουλο ήταν εκεί που χρειαζόταν αυτού του είδους την επέμβαση. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες αυτοί, και όταν κατά καιρούς μου προσφέρονται και όταν κατά καιρούς μου ζητούσαν αν μπορώ να μεσολαβήσω να έρθουν εξωτερικό για διάφορα προβλήματα υγείας που είχαν πολύ σοβαρά πολλοί άνθρωποι, έλεγα αν θα έρθετε, εγώ δεν θα σας στείλω ούτε σε Εβραίους ούτε σε γνήσιους Αμερικάνους αν υπάρχουν. Θα σας στείλω σε Έλληνες διαπρεπείς, οι οποίοι Έλληνες είναι εκείνοι που στην Αμερική διαπρέπουν, αγνοούνται στην Ελλάδα. Και δεν είναι Έλληνας, νομίζουν ότι είναι υποδιέστερος των άλλων. Είναι ο καλύτερος ο Έλληνας στον ιατρικό, στον επιστημονικό και στον επιχειρηματικό χώρο. Νομίζω μια κίνηση, μια πράξη που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να μπει στη διαδικασία να την υλοποιήσει. Τα έχετε καταφέρει. Διαβάζω συνεχώς, ενημερώνομαι για τις δράσεις σας. Γνωρίζω ότι ο σφιγμός μέσα από το όλο εγχείρημα είναι δυναμικός. Όλοι περιμένουν διακαώς την 24η Ιουλίου, 24 και 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η 6η Παγκόσμια Συνάντηση του Απόδημα Ελληνισμού με σημείο αναφορά στο Ηράκλειο. Άρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όλο τον κόσμο αφενός να δει όλο αυτό το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που λέγαμε προηγουμένως για να δούμε και τη διάσταση ιστορικά του μεταναστευτικού που επηρέασε τον ελληνισμό τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου να έρθει έτσι σε μία σύμπραξη, σε μία συζήτηση με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αναδειχθεί στο εξωτερικό. Και αυτό θα γίνει και θα επιτευχθεί καλύτερα την επομένη που γίνεται το συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο. Εκεί θα μπορούσαν. Τι ακριβώς θα δούμε, για ενημερώστε μας λίγο για το πρόγραμμα. Τη βραδιά του Γκαλά, λοιπόν, είναι το κοκτέιλ που εκεί μαζευόμαστε για να μιλήσει ο ένας με τον άλλο, να γνωριστούν κατά κάποιο τρόπο πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα. Μετά γίνεται το αφιέρωμα των Γκαλά, όπως λέμε, οι τιμητικές διακρίσεις, ομιλίες και όλα τα συναφή. Βέβαια, στην πορεία θέλω να πω ότι προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς. Αφενός η ορχήστρα του μαέστρου του Παπαδάκη του Κώστα, του Γαργανουράκης, ο Σκουλάς και ο Παλιουδάκης, όπως και η φιλή με την οποία και θα παρουσιάσουμε μαζί τη βραδιά, για να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν τον κόσμο μέχρι πρωίας. Την άλλη μέρα δίνουμε ένα μικρό φόρο τιμή στον Καζαντζάκη, σαν ο πρώτος που διορίστηκε από τον Βενιζέλο για θέματα αποδήμου, και κατεβαίνουμε στο πολιτιστικό για να γίνει το συνέδριο. Έχουμε μέχρι επιχειρηματίες βέβαια πολύ μεγάλους και έναν πολύ μεγάλο από την Πενσιλβάνια, ο οποίος κάθε χρόνο δημιουργεί το Hermes Expo, έτσι λέγεται, με 250 έως και 300 περίπτερα από Έλληνες από όλο τον κόσμο, περισσότερο από Αμερική φυσικά, που εκεί θα δοθούν ευκαιρίες και σε μερικούς επιχειρηματίες να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, αν θέλουν να συμμετέχουν, αν θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Έρχονται από το Ουσμπεκιστάν. Για άνθρωπος γεννημένος στο Ουσμπεκιστάν, ο οποίος είναι σήμερα στην Ελλάδα, διαπρέπεισαν γιατρός και όλη την οικογένεια είναι γιατροί και θέλουν να αναπτύξουν τουριστικές σχέσεις, τον τιμούμε και αυτόν, να το πούμε, να αναπτύξουν τουριστικές σχέσεις και εμπορικές Κρήτη με Ουσμπεκιστάν. Σκέφτομαι τόση ώρα και με συγχωρείτε, σκέφτομαι τόση ώρα να σας ρωτήσω για την αρχή του όλου. Και τι εννοώ με αυτό. Προφανώς μιλάμε για μια προσπάθεια που ανάγεται πίσω στον χρόνο. Γιατί μια συγγραφέας και μια δημοσιογράφος θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον. Δεύτερον, έχετε επηρεαστεί όντως και εσείς τόσο πολύ, φαντάζομαι, σε οικογενειακό επίπεδο, έτσι, με την φυγή αυτή, σε προσωπικό επίπεδο, με τη φυγή αυτή όλων των Ελλήνων που κρατάει μέχρι και σήμερα στο εξωτερικό. Αν έχει επηρεάσει εμένα προσωπικά, που κατά λάθος βρέθηκα εκεί που βρέθηκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Το κυρίως επάγγελμά μου ήταν αυτό. Στην Κρήτη και ένα βρεφονιπιακό σταθμό. Οι σπουδές του γιού μου στο εξωτερικό με υποχρέωσαν να φύγω. Στην αρχή όχι για να μεταναστεύσω, αλλά τελικά υποχρεώθηκα να παραμείνω εκεί. Βιώνοντας λοιπόν αυτά που. Άρχισα την έρευνά μου όταν πρώτο πήγα, γύρω από τον
τους κριτικούς καταρχήν, γιατί έτσι ήθελα, είχα γράψει και είχα συμμετάσχει στην συγγραφή της ιστορίας της Κρήτης, ένα έργο 25 άτομο, ιστορία της Κρήτης, Κρήτη το αφιέρωμα, και επηρεασμένη από αυτό είπα γιατί να μην ασχοληθώ και να μην γράψω την ιστορία του απόδημου ελληνισμού εδώ που βρίσκομαι. Έτσι, τελειώνοντας τα δύο πρώτα βιβλία το 92 με 400... Σε ποια χώρα ήσασταν, κύριε Ρεσάκη? Καναδά, στο Μοντρέαλ. Με 423 λοιπόν Έλληνες από όλο τον Καναδά, προχώρησα σιγά σιγά και πέραν από το κριτικό στοιχείο. Βλέποντας τι έχει καταφέρει ο Έλληνας, ο άνθρωπος ο αγράμματος που ήρθε και που θα βρεθεί και φέτο κοντά μας, πολύ αγράμματοι, χωρίς ούτε καν, όχι γλώσσες, ξένες γλώσσες, τεχνική κατάρτιση ή κάτι άλλο, ούτε δύο τάξεις του δημοτικού. Και ένας από αυτούς, ο φίλος μου ο κύριος Χαλικιάς, αναφέρομαι σε ονόματα για να μην θεωρηθούν ότι όλα αυτά είναι ουτοπίες ή φαντασιώσεις, σήμερα έχει 30 τράπεζες. Έχει χτίσει 700 χωριά των 500 και 600 σπιτιών, χώρια όλα τα άλλα. Μάλιστα. Δηλαδή οι Έλληνες διαπρέπουν. Επηρεάζεσαι, θέλεις δεν θέλεις από αυτό. Βλέπω δίνεται πολύ μεγάλη αξία στον απόδημο ελληνισμό, στον Έλληνα ο οποίος έφυγε. Και επειδή σας διαβάζω, σας το ξαναλέω αυτό, ξέρω ότι έχετε άποψη και για ένα θέμα που πρόσφατα ήρθε έτσι στο προσκήνιο και είχε να κάνει με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και δεν θα μπορούσα βεβαίως, μιας και σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ, να μην απαντήσετε. Έχετε γνώση, γνωρίζετε τα συναισθήματα αλλά και τον σφιγμό από το δικαίωμα κάποιου Έλληνα του εξωτερικού να ψηφίζει για τις εθνικές εκλογές στη χώρα του, στην πατρίδα του, και θέλω να μας πείτε αν όντως είναι έτσι. Χωρίς καθόλου ρατσιστικές διακρίσεις. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος, για τον ΑΒΓ λόγο, δεν έχει σημασία αν φεύγει από εμπόλεμες καταστάσεις ή οικονομικές δυσπραγίες των κρατών που ζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα, τους ελληνοποιούν και τους βάζουν να ψηφίζουν. Δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες που είμαστε Έλληνες να μην έχουμε το δικαίωμα της ψήφου επιστολικά. Γιατί όχι? Γιατί να μην μπορούμε? Παντού γίνεται αυτό. Σήμερα 21 χώρες έχουν ενταχθεί. Το ζητάμε αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορούν να έρχονται στο εξωτερικό. Ας μου επιτραπεί, βγάζω κάποιο αποθυμένο ίσως τώρα, αλλά είναι κάτι που πονάει. Και εκπροσωπώ μια μεγάλη μερίδα, για να μην σου πω την πλειονότητα ή και όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Δεν μπορούν να έρχονται οι εκάστοτε πολιτικοί μας να μας ζητούν βοήθεια. Όταν λέμε βοήθεια, σε μια βραδιά μπορεί να μαζέψουμε 200, 300, 500 χιλιάδες. Για να ενισχύσουμε τον πολιτικό τους αγώνα στην Ελλάδα. Την επομένη δεν μας γνωρίζουν. Με καμία επιφύλαξη το λέω αυτό, με απόλυτη ειλικρίνεια και επίγνωση του τι λέω. Αυτό μένει ένα, αν το θέλεις, είναι πόνος. Η επιστολική ψήφος πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Το υποσχέθηκε ο καινούριος μας πρωθυπουργός, το υποσχέθηκαν πολλοί στο παρελθόν, δεν έχει γίνει, ελπίζω να γίνει. Κάποτε όταν είχα ρωτήσει κάποιο πολιτικό σε κάποια συνέντευξη, γιατί η δημοσιογραφική μου ιδιότητα είναι λίγο, τέλος πάντων, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο τηλεοπτικός, και το γνωρίζω έτσι, πολύ καλά, ναι. Μιλώντας με κάποιο πολιτικό είπε, μα τι ιδέα έχετε εσείς στο εξωτερικό του τι γίνεται στην Ελλάδα? Και αν δεν υπήρχε ακόμα το satellite που υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια τώρα, 15-19 χρόνια ίσως και 20, που ενημερωνόμαστε καλύτερα από τους εδώ Έλληνες, γιατί εδώ όταν ακούνε ειδήσεις το αλλάζουν το κανάλι. Εμείς εκεί δεν το αλλάζουμε το κανάλι. Το βλέπουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε. Οι προβληματισμοί του Έλληνα εδώ είναι και δικοί μας προβληματισμοί. Γιατί λοιπόν μου είπε ότι πέραν αυτού τι γνωρίζετε, μου το τέλειωσε με το εξής. Νιώθετε ότι δεχτήκατε μια προσβολή? Όχι μόνο. Θα μας ζητήσετε, λέει, και αύριο να σας κάνουμε και υπουργούς. Σήμερα χαιρόμαι πάρα πολύ γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Διαματάρη, υπεύθυνο για θέματα αποδήμου, ο οποίος είναι εκείνος που τιμήσαμε πριν 3 χρόνια στο Ζάπιο που δείχνεται. Έχει την εφημερίδα των Εθνικών Κηρύκων στη Νέα Υόρκη και πιστεύω ότι μάλιστα θα είναι ικανός να εκπροσωπήσει τον ελληνισμό και να βγάλουμε και αυτό μας το αποθυμένο. Κυρία Ρεσάκη, όπως είπατε και εσείς, ο χρόνος τελικά είναι αμήλικτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά, 24 και 25 Ιουλίου, με σημείο αναφορά στο Ηράκλειο, η 6η Παγκόσμια Συνάντηση του Απόδημου Ελληνισμού. Πολλά τα σημεία ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήρθατε. Το ξαναλέω για μία ακόμα φορά. Ξέρω ότι και εσάς το πρόγραμμά σας είναι περίεργο. Αλλά εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης. Ελπίζω να είσαστε εκεί. Θα γίνει μετάδοση, ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο με το live streaming, όπως σωστά λέμε. Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Και θα θέλαμε να σας δούμε και στις αναδρομές της 24 του μήνα που είναι τον καλό, αλλά και στις 25. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί. Και εσένα και το κανάλι. Να είστε καλά, κυρία Ρεσάκη.